Να καλησπέρισουμε καταρχήν το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παναγίδη Χαλβατσιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτά, όμως θέλω λίγο να έρθουμε στην αρχή της ενημέρωσης και στα όσα επισημαίνουν ουσιαστικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία βρίσκεται στη δίνη της υπόθεσης με τους χωριούς. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για ένα θέμα το οποίο έχει αγγίξει και τις πολιτικές διαστάσεις πολύ έντονα? Κοιτάξτε να δείτε, τη στιγμή που οι ιδιοκτικές αρχές, η αστυνομία δηλαδή, εντόπισε μηχανισμό παρακολούθησης, αυτομάτως μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον κακουργηματικού χαρακτήρα. Μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον που κάθε πολίτης αυτής της χώρας το καταδικάζει. Τώρα, επειδή οι συνακροάσεις γίνονται σε δημόσιο χώρο, σε δημόσια υπηρεσία, αυτό αποκτά και άλλου είδους διαστάσεις, τα οποία θα πρέπει να διερευνήσουν οι ιδιοκτικές αρχές. Θα πρέπει, αν μπορέσουν να εντοπίσουν ποιος ήταν αυτός που συνακροάζεται, κατά κάποιο τρόπο ενημερωνόταν για αυτές τις κινήσεις, και βέβαια επηρέαζε πιθανότατα τις αποφάσεις και τα έργα μιας περιφερειακής αρχής, έτσι, της νομαρχίας Μεσσηνίας. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα και δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί εξ αρχής, αλλά θα πρέπει να αποκτήσει τη σοβαρότητα που του αρμόζει, ούτως ώστε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ωραία. Πάω λίγο στο θέμα. Πριν δούμε τα της οικονομίας, είδατε και το ρεπορτάζ με τις κατασχέσεις. Θέλω λίγο να έρθω σε μια εκδήλωση η οποία ετοιμάζεται και ουσιαστικά έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση γύρω από την δωρεά των οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Να μας πείτε λίγο έτσι τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές το περνάμε και το προσκρούμε ουσιαστικά μόνο όταν υπάρχει προσωπική μας περίπτωση και κατάσταση. Ναι, οι μεταμοσχεύσεις είναι μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατασκευάσει όργανα, δεν μπορεί να κατασκευάσει στους, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Και έτσι όταν μπορούμε να δώσουμε όργανα σε κάποιον άνθρωπο τα οποία τα έχει ανάγκη για να επιβιώσει, αλλά και για την ποιότητα της ζωής του, είναι μια πράξη άκρως αλτρουιστική, και βλέπουμε τις οικογένειες οι οποίες χάνουν τα προσφυλή τους πρόσωπα, κάνουν την υπέρβασή τους και μέσα από την πικρία τους, μέσα από την οδύνη τους, δίνουν μια ευκαιρία ζωής στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπό μας. Ο Ιεράρχης της Μεσσηνίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ευαισθητοποιημένος κοινωνικά για το θέμα αυτό, μαζί με την Εκκλησία, ετοιμάζει σε συνδυασμό με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμόσχευσης και τον Πανελληνιατρικό Σύλλογο, όπου υπηρετώ ως Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Ερευνών, μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης κοινού. Θα γίνει τον επόμενο μήνα, όπου ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε το πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, την ανάγκη των δοτών. Τι θα πει ανάγκη για δότες? Σημαίνει ότι είμαστε σε μια χώρα που έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά μεταμοσχεύσεων. Γιατί ίσως το έχουμε σε εισαγωγικά στο μυαλό μας λίγο διαφορετικά από ό,τι πρέπει. Δηλαδή έχουμε φανταστεί ότι πρόκειται για μια επίπονη, δύσκολη και πολύ περίεργη διαδικασία. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί πάνω απ' όλα κατάλληλα. Κοιτάξτε, υπάρχει πάρα πολλά άρθρα νομοθετικά τα οποία περιφρουρούν κατά κάποιο τρόπο την νομιμότητα αυτής της απόφασης, δηλαδή να χορηγηθούν σε εγκεφαλικό θάνατο όργανα σε κάποιον άλλον συνάνθρωπό μας, με ανεξάρτητες επιτροπές οι οποίες κρίνουν τον εγκεφαλικό θάνατο, και βέβαια ο άνθρωπος κάποιον ζει, τα όργανά του δηλαδή ζουν στο κορμί κάποιου άλλου συνανθρώπου. Βέβαια, εάν σκεφτούμε ότι νοσήματα συνηθισμένα, όπως η υπέρθαση για παράδειγμα ή ο ζαχαρώδης διαβήτης, οδηγούν σε απώλειες του νεφρού και αναγκάζεται ο διαβητικός αυτός, ο νεφροπαθής, μέρα παραμέρα να συνδέεται σε μια συσκευή για να μπορέσει να επιβιώσει και χρειάζεται πηγόντως το μόσχευμα, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να περιμένει 6-7 μήνες, στην Ελλάδα με το χαμηλό αριθμό δοτών μπορεί να περιμένει 6-7 χρόνια. Και τι προβλήματα μπορεί να έχει ο ασθενής μέχρι να βρεθεί μόσχευμα, και αν επιβιώσει, και αν είναι όργανο όχι ο νεφρός αλλά η καρδιά. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Πάμε λίγο στα πολιτικά. Και νομίζω ότι εδώ θα ξεκινήσουμε από την υπόθεση που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα, τα οποία είναι και στο επίκεντρο. Η στάση της Τουρκίας προβληματίζει. Σίγουρα δημιουργεί αυξανόμενη αυτή προκλητικότητα διάφορα επίπεδα αντίδρασης και από την ελληνική πλευρά. Πώς τα χαρακτηρίζετε εσείς? Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένα εθνικό θέμα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη έχει διευκρινοποιηθεί.
Σημαίνει δηλαδή έχουν πάρει θέση και διεθνείς οργανισμοί πάνω στο πρόβλημα αυτό. Η επιθετικότητα της Τουρκίας θα πρέπει να μας κρατήσει σε ψυχραιμία, να μην μας οδηγήσει αυτή στο δικό της το παιχνίδι. Λεονταρισμοί και άστοχες δηλώσεις δεν προσφέρουν τη δεδομένη στιγμή. Πιστεύω ότι βρίσκεται και σε μια προεκλογική περίοδο η Τουρκία, όπου όλα τα κόμματα συναγωνίζονται στο να υπερβάλλουν αυτόν με εθνικιστικές κορώνες. Αν κρατήσουμε μια εθνική γραμμή και βέβαια ζητήσουμε συμμαχίες από το εξωτερικό, πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούμε να τα ελέγξουμε. Η εθνική αυτή γραμμή υπάρχει, ξέρουμε συγκεκριμένα, υπάρχει αυτή, να το πούμε έτσι, η συνεννόηση σε μια σειρά από βασικά πράγματα? Μα προφανώς. Πρώτα-πρώτα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, είχε ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ήταν το πρώτο ουσιαστικά που έβγαλε απόφαση υπέρ της Ελλάδος και για τα παιδιά μας τα οποία κρατάνε φυλακισμένα οι Τούρκοι, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά ήταν και η πηγή από όπου ξεκίνησε και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στη Σύνοδο Κορυφής, όπου ο κ. Ερντογάν όταν πήγε εκεί ήταν πολύ ήπιος, ήρεμος, με ευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά μόλις γύρισε στη χώρα του έβγαλε το μανδύα του ευρωπαϊστή και ξαναγύρισε στα κλασικά. Χαρακτηρισμοί και άστοχες δηλώσεις, στολές παραλλαγής του Υπουργού και δηλώσεις, ας πούμε, οι οποίες μπορεί να μας σύρουν σε αντιπαραθέσεις με την Τουρκία, καλά θα πρέπει να αποφεύγονται προς το παρόν. Και να κρατήσουμε το φρόνημά μας υψηλό, αλλά και την ψυχραιμία. Έρχομαι όμως και στο θέμα με τα Σκόπια, που κυριαρχεί και σήμερα στην επικαιρότητα, και φαίνεται ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν τρέξει μέχρι τώρα, υπάρχει πεδίο αναφοράς για να βρεθεί μια λύση στο νοματολογικό. Η Νέα Δημοκρατία πώς το κρίνει αυτό? Κοιτάξτε, να δείτε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για κάθε Έλληνα δεν είναι το νοματολογικό. Είναι ο αλυτρωτισμός και η ιστορικότητα της Μακεδονίας. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή οι γείτονές μας να τους αφήσουμε το δικαίωμα να έχουν βλέψεις επεκτατικές στον ελληνικό χώρο, να απελευθερώσουν ελληνικά εδάφη, γιατί εμείς τα έχουμε κατακτήσει. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπουμε το πράγμα αποσπασματικά σε ένα όνομα και μια διπλή, τριπλή ονομασία, μία για μέσα, μία για έξω. Πρέπει πρώτα να ζητήσουμε και να πιέσουμε να πάψουν συνταγματικά να θεωρούν ότι θα πρέπει να απελευθερώσουν ελληνικά εδάφη, γιατί τα θεωρούν κατακτημένα, να πάψουν ουσιαστικά να διακυβεύουν την έννοια της ελληνικής Μακεδονίας και στη συνέχεια το όνομα είναι το εύκολο της υποθέσεως. Μάλιστα. Έρχομαι λίγο στα της οικονομίας. Λίγο πριν από στο ρεπορτάζ παρακολουθήσαμε 1,7 εκατομμύρια κατασχέσεις μέσα σε ένα χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα λίγο πολύ, γιατί αναμένεται να έρθει τη φετινή χρονιά, τη στιγμή που αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Η κυβέρνηση όμως από την άλλη κάνει λόγο για έξοδο από το τούνελ ουσιαστικά αυτής της ύφεσης και της κατάστασης και των μνημονίων, αν θέλετε. Ίσως και με μια επιτήρηση, αλλά το δεδομένο είναι ότι πάμε για την έξοδο από τα μνημόνια. Πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία αυτό? Ναι, τώρα εάν πούμε ότι η τελευταία δόση του μνημονίου δίνεται τον Αύγουστο, αυτό δεν σημαίνει και έξοδο από τα μνημόνια, απλώς τελειώνει η χορηγία του δανεισμού. Στην πραγματικότητα όμως το μνημόνιο συνεχίζεται, αφού έχουν συμφωνηθεί μέτρα και για το 2019 και το 2020 περικοπές των συντάξεων. Το φορολόγητο μειώνεται στα πολύ χαμηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι και με 500 ευρώ το μήνα έσοδα θα πρέπει να πληρώσεις φόρο. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να έχεις κάθε χρόνο πλεονάσματα πάρα πολύ υψηλά, τα οποία σημαίνει ότι θα πρέπει να κρατάς φορολογία πάρα πολύ ψηλή. Φορολογία σε ποιους? Αυτούς οι οποίοι έχουν εξαντληθεί φορολογικά. Μέσα στο 2017 έχουμε περίπου 5,5% λιγότερες εισπράξεις από το 2016. Ποιους θα φορολογήσεις? Όταν η μεσαία τάξη, αυτή ουσιαστικά που κρατάει με τη φορολογική της ικανότητα, που πλέον έχει πάψει το κράτος ζωντανό για να πληρωθούν οι συντάξεις, να πληρωθούν οι μισθοί, να δοθούν όλες οι να κρατηθούν όλα τα έξοδα που έχει το κράτος, αυτομάτως περιμένεις από το εξωτερικό να δανειστείς στην ελεύθερη αγορά και ευελπιστείς σε ένα καλό επιτόκιο. Γιατί αν το επιτόκιο δεν είναι καλό, όπως και τελευταία τώρα το Φεβρουάριο που βγήκαμε στις αγορές και περιμέναμε ένα επιτόκιο κάτω από 3,5%, μας ήρθε πάνω από το 4%. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε ένα θηριώδες πλεώνασμα, αλλά φαίνεται αυτό
από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα χορηγηθεί μάλλον με τη μορφή επιδοματικής πολιτικής ή προσλήψης εκτάκτων, παρά κατ' ουσίαν αναπτυξιακά για να βοηθήσει, ας πούμε, την οικονομία να προχωρήσει. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόταση σε αυτά. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει ένα μείγμα πολιτικής αυτή τη στιγμή που είναι ηφαισιακό, που είναι σφιχτό όσον αφορά τα δεδομένα και που είναι αποκλειστικά και μόνο φοροεισπρακτικό όσον αφορά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, με τη Συμφωνία Αλήθειας που έχει παρουσιάσει το ελληνικό λαό, μιλάει ότι θέλει την ανάπτυξη με μείωση των φόρων, τόσο των άμεσων φόρων, τόσο του ΦΠΑ, αλλά από την άλλη μεριά και μείωση του έμφυα. Ο επιχειρηματίας ο οποίος θα θέλει να επενδύσει θέλει ένα φορολογικό, σταθερό φορολογικό σύστημα, μειωμένο, και από την άλλη μεριά θέλει και μείωση της γραφειοκρατίας, δηλαδή να εξυπηρετηθεί η επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε να γίνουν πράξη όλα αυτά. Εδώ βλέπετε η τάση της κυβέρνησης είναι να δημιουργεί καινούργιες προσλήψεις στο δημόσιο, να κυνηγάει κατά κάποιο τρόπο την επιχειρηματικότητα, που σημαίνει ότι πάμε από την αντίθετη πλευρά από αυτή που τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάει η χώρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στη συνέχεια να πούμε πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.